Βρισκόμαστε στο CrossFit Heraklion OTB και μαζί μας έχουμε δύο αθλητές του powerlifting, τον Ανδρέαν Μούζουραν και τον Χρήστον Κωνσταντίνου, οι οποίοι θα λάβουν μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα εξεχθεί στην Αγία Πετρούπολη 6 μέχρι 9 Δεκεμβρίου. Είναι δύο αθλητές καταξιωμένοι στον χώρο του powerlifting. Να πούμε σχετικά, ο Ανδρέας Μούζουρας πρώην αθλητής της Άρσης Βαρών, με αρκετές επιτυχίες στο ενεργητικό του, διεθνείς επιτυχίες, ο οποίος θα μας τα πει σε λίγο, και ο Χρήστος Κωνσταντίνου, με αρκετές διακρίσεις και αυτός, παγκόσμιες επιτυχίες. Λοιπόν, και πάμε, ξεκινάμε από τον Χρήστο. Χρήστο μου, πες μας λίγο για σένα. Τρεις τίτλους έχεις στην κατοχή σου. Μάλιστα. Καλημέρα σας και από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Action Sports που είναι εδώ σήμερα μαζί μας και μας αφιερώνει αυτή τη στιγμή. Αυτά που ήθελα να πω για μένα είναι ότι εδώ και 3 με 3,5 χρόνια έχω ξεκινήσει το powerlifting. Στην αρχή δεν ήταν powerlifting για μένα, απλώς ήταν γυμναστική. Απλώς σε σχέση με τους υπόλοιπους συναθλητές μου είδα ότι για το σωματότυπό μου, για το σωματικό μου βάρος και την ηλικία μου από ανέκαθεν είχα δύναμη, περισσότερη δύναμη από τους άλλους και είπα ότι αυτό είναι για μένα, αυτό είναι το άθλημα που μου ταιριάζει. Το αγάπησες. Το αγάπησα και δίνω τα πάντα σε αυτό το άθλημα. Δίνω το 100% μου, πέραν από τους τραυματισμούς, πέραν από όλες τις υποχρεώσεις. Κάνω αυτό το άθλημα διότι το αγαπώ. Πες μας λίγα λόγια για τις επιτυχίες σου που είχες στο παρελθόν. Κάποιες από τις επιτυχίες. Ο κόσμος. Έχω στην κατοχή μου, είμαι βασικά δύο φορές πανκύπριος πρωταθλητής, είμαι δύο φορές πανελλήνιος πρωταθλητής και μία πανευρωπαϊκός πρωταθλητής σαν junior και στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα πέρσι στην Ελλάδα ήταν και πανελλήνιο και πανευρωπαϊκό μαζί. Και σε αυτή μου τη συμμετοχή, και πανελλήνιο και πανευρωπαϊκό, κατάφερα να κατακτήσω και το πανελλήνιο στην κατηγορία μου και το πανευρωπαϊκό στην κατηγορία μου. Και επίσης έχω σπάσει στο συγκεκριμένο αγώνα 3 παγκόσμια ρεκόρ. Στο squat, στο deadlift και στο total, που είναι και τα 3 μαζί. Σαν junior 20-23, λόγω τότε ήμουν 23 χρονών. Ο Ανδρέας, πες μας λίγο για το παρελθόν σου, για τις επιτυχίες σου. Καλημέρα και από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Action Sports που μας έκανε την τιμή να έρθει να πούμε λίγα λόγια για το άθλημα που κάνουμε, το δυναμικό τριαθλό. Όσον αφορά το παρελθόν μου, έκανα Άρση Βαρών, Ολυμπιακή Άρση Βαρών. Είχα αγωνιστεί και με Πύρο Δήμαν, μεγάλα πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ήρθα πρώτος Παγκύπριος αγώνες, αγώνες μικρών καθών Ευρώπης. Έκανα προετοιμασία για τους κοινοπολιτιακούς στο Μάτσεστερ της Αγγλίας το 2002 και εκεί δυστυχώς ενώ της Κύπρου αποφάσισαν εδώ να στείλουν Τουρκοκύπριο στη θέση μου για πολιτικούς λόγους. Εκεί τα μαλώσαμε. Τέλος πάντων. Είναι άλλο μεγάλο. Ναι, δυστυχώς. Ένα μεγάλο κεφάλαιο. Δυστυχώς. Τα τελευταία 2,5 χρόνια, είμαι 45 χρόνια από την ηλικία μου. Κάνω δυναμικό τριαθλόν. Είμαι πάρα πολύ ισχυρός στο βαθύν κάθισμα λόγω της άρσης βαρών. Ναι. Σε αυτόν τον συγκεκριμένο παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα πάμε, μας κάλεσαν για να πάμε. Πρέπει να δουν τις επιδόσεις μας για να πάμε. Και εδώ εγώ, όταν έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ στην προπόνηση, που ήταν ρεκόρ, είναι 40 με 44, και 45 είναι δύο μάστερ. Ναι, δύο μάστερ. Εγώ τα σπάσα όλα. Και τα σπάσα 4 φορές. Στην προπόνηση όμως. Τώρα ο αγώνας είναι άλλο πράγμα. Παίζουν και άλλοι παραγόντες μέσα. Πολλοί παραγόντες. Αυτά από μένα. Στα άλλα δύο εντάξει. Δεν είμαι αρκετά καλός, αλλά εντάξει. Είναι το βαθύ κάθισμα που. Αυτό είναι που. Έχω λάβει και σε πανελλήνια πρωταθλήματα, ήρθα πρώτος με μεγάλη διαφορά πέρσι και σε ποντιακά κύπελλα. Πες μας λίγο για την
Τι μήνυμα θέλετε να στείλετε στους νέους για να έρθουν κοντά να αγαπήσουν, να γνωρίσουν αυτό το άθλημα, ποια είναι τα ωφέλη? Εντάξει, ένας ο οποίος πραγματικά του αρέσει η δύναμη, γενικά τα βάρη, ναι, μπορεί να έρθει. Εντάξει, θα ξεκινήσει σιγά σιγά. Πώς μεταφράζεις τη λέξη να αγαπά τη δύναμη, πώς το μεταφράζουμε? Ένας ο οποίος του αρέσει, θα έρθει εδώ και θα κάνει αγκαρία, δηλαδή να βλέπει το ρολόι πότε να φύγει, ας πούμε. Πρέπει να του αρέσει, πραγματικά να του αρέσει. Και πιστέψτε με, όταν βαρέσει το κιλό, εκεί αλλάσουν τα πράγματα. Εσύ, Χρήστο, τι πιστεύεις για την αγάπη, για την δύναμη? Τι είναι αυτό που σου προσφέρει? Η δύναμη για μένα, να το πάρουμε από την αρχή. Όλα τα αθλήματα έχουν την ομορφιά τους και πρέπει να τα σεβόμαστε το ίδιο. Εμένα όμως με κέρδισε το δυναμικό τρίαθλο, το powerlifting, διότι θεωρώ για μένα ότι η δύναμη είναι το υπέρτατο θέαμα. Το να βλέπεις έναν άνθρωπο, είτε ηλικιακά μεγάλο, είτε ηλικιακά μικρό, είτε ελαφρύ, είτε βαρετό, και να σηκώνει 3, 3,5, ακόμα και 4 φορές το βάρος του, είναι πράγμα το οποίο δεν το βλέπεις κάθε μέρα. Και το να αγαπάς τη δύναμη σημαίνει να έρχομαι προπόνηση, να ξέρω ότι μετά από 2,5 ή 3 ώρες θα φύγω από εδώ και θα περπατώ με λίγα λόγια κουτσός, κουρασμένος, ζαβός. Πρέπει να αγαπάς την κούραση, να αγαπάς, να ξέρεις ότι θα φύγεις από την προπόνηση με πόνο, με καλό πόνο. Το ότι αυτό θα σε δυναμώσει, όχι σε επίπεδο τραυματισμού. Να ξέρεις ότι σήμερα η προπόνηση μου θα με διαλύσει και να είσαι χαρούμενος γι' αυτό. Τούτο σημαίνει αγάπη για τη δύναμη, αγάπη για το powerlifting. Να συμπληρώσουμε να πούμε ότι οι αγώνες δύναμης από τα αρχαία χρόνια σε όλες τις κοινωνίες ήταν αναπόσπαστο μέρος. Σε όλες τις κοινωνίες παγκόσμια υπήρχαν οι εθνικοί αγώνες ή σαν μέρος γιορτών, στα οποία οι άντρες επιδίδοντας σε διάφορες ασκήσεις για ανάδειξη της δύναμης τους. Είτε, αν δεν κάνω λάθος, ήταν να σηκώσουν πέτρα ή να σηκώσουν κορμούς δέντρων, αν δεν απατώμε, και να αναδειχθεί ποιος ήταν ο καλύτερος. Για το Action Sports, Πάρης Ανδρέου.